Καλησπέρα φίλοι πειραματιστές, ελπίζω να απολαμβάνετε τα βίντεο τα οποία αναρτούμε στο διαδίκτυο, όχι μόνο τα περί της επιστήμης, αλλά και τις ασκήσεις ενδυνάμωσης και ευεξίας από τους γυμναστές, τον κύριο Γρηγόρη και την κυρία Αριάδνη, τις δραστηριότητες και τις κατασκευές από τις δασκάλες, αλλά και τα παραμύθια που μας αφηγείται η κυρία Νικολέτα. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, σήμερα θα ασχοληθούμε με το φως. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο θα χρειαστούμε, βασικό όργανο του σημερινού μας πειράματος, είναι αυτός εδώ ο μεγεθυντικός φακός. Αυτός εδώ είναι ο μεγεθυντικός μας φακός, νομίζω ότι όλοι έχετε από ένα τέτοιο στο σπίτι. Ελπίζω να είστε και πάρα πολύ περίεργοι και να μην έχετε πρόβλημα να χαλάσετε το μεγεθυντικό σας φακό. Ωραία, έχω εδώ, το έχω βγάλει. Για να μπορέσουμε να πάρουμε τον φακό, το συγκλίνοντα φακό και να δούμε ποιες είναι οι ιδιότητές τους. Και πάμε να εξηγήσουμε τη φυσική που κρύβεται πίσω από το σημερινό πείραμα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Λοιπόν, ο φακός που βρίσκεται στο μεγεθυντικό φακό είναι ένας συγκλίνοντας φακός, είναι αυτός εδώ πέρα. Πάμε να το σχεδιάσουμε. Ορίστε λοιπόν ο φακός μας. Βλέπετε ότι είναι σαν να είναι δύο κύκλοι, ένας, δύο, οι οποίοι ενώνονται και δημιουργούν αυτό το μακρό στενό αντικείμενο. Και το σημερινό πείραμα ουσιαστικά είναι να δούμε τι συμβαίνει όταν η ακτίνηση του ήλιου, εδώ είναι ο ήλιος μας, πέφτουν κάθετα πάνω στον φακό μας. Εδώ μπορείτε να σχεδιάσετε το φακό και τον ήλιο και να πείτε στα παιδιά να φέρουν ευθείες πάνω στο φακό. Κάντε τους ένα σκισούλα στο σπίτι. Θέλουμε ευθείες, μπορείτε να πάρετε και το χάρτη σας. Ωραία. Φέρνουμε λοιπόν κάθετες ευθείες το φακό μας. Και τώρα αυτός εδώ ο συγκλίνοντας φακός έχει την εξής ικανότητα, την εξής ιδιότητα μάλλον. Αφού το λέει και η ίδια λέξη, συγκλίνουνε, δηλαδή μαζεύονται όλες αυτές οι ακτίνες σε ένα σημείο. Σε αυτό εδώ το σημείο για παράδειγμα. Άρα λοιπόν όλες αυτές εδώ οι ακτίνες που προσπίπτουν πάνω στο φακό θα μαζευτούνε σε ένα σημείο, σε αυτό εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε στο σημερινό πείραμα είναι να βάλουμε διάφορα αντικείμενα σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο θα είναι σπίρτο, κάποια ξερά φυλλαράκια, αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό και θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτό εδώ το σημείο. Ένα πάρα πολύ απλό πείραμα που κρύβει πάρα πολύ φυσική από πίσω και πάρα πολλές εφαρμογές. Επίσης, μέσα από αυτό το πείραμα θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά για ποιο λόγο δεν αφήνουμε στα δάση και στα άλση ή στα οικόπεδα σκουπίδια. Ποιος κίνδυνος εγκυμονεί όταν αφήνουμε κάποια γυάλινα μπουκάλια στις χωματερές. Τι συμβαίνει όταν εγώ αφήσω εκτεθειμένα πολλά χλωρά, ξερά μάλλον φυλλαράκια ή κλαδάκια σε ένα παρατημένο οικόπεδο. Ή τι συμβαίνει όταν δεν μαζεύω τα σκουπίδια από το δάσος. Θα ακολουθήσουν τα πειραματάκια και θέλω να μου στείλετε τις απορίες σας πάνω σε αυτό το πείραμα. Πάμε να το δούμε. Thank you.
μια πολύ απλή εφαρμογή για να δώσουμε να καταλάβουμε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τον ήλιο κατάματα. Το μάτι μας, πάμε να το σχεδιάσουμε. Κάπως έτσι. Λειτουργεί σε αυτό εδώ το σημείο ως ένα συγκλίνοντας φακός και έτσι όταν έρχομαι σε επαφή με τον ήλιο, δηλαδή η ακτινοβολία του ήλιου έρχεται ακριβώς κάθετα στο μάτι μας και έτσι λοιπόν συγκλίνουν εδώ πέρα οι ακτίνες σε αυτό εδώ το σημείο και έτσι καταστρέφουμε τα κύτταρα του ματιού μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά και εμείς βέβαια ότι ποτέ μα ποτέ δεν βλέπουμε κατάματα τον ήλιο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αστρονόμοι όταν άρχισαν να χρησιμοποιούν τα τηλεσκόπια στην εποχή της Αναγέννησης, οι περισσότεροι από αυτούς τυφλωθήκανε μετά από κάποια χρόνια, θυσιαστήκαν δηλαδή για την αστρονομία, διότι δεν γνώριζαν ότι το ήλιο μας το μάτι λειτουργεί ως ένας συγκλίνοντας φακός. Ωραία.